σας φίλες, φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να διατηρήσετε καλά, να αντέχετε, να προχωράτε. Σήμερα θα κάνουμε σε αυτό το βίντεο, σε αυτή την πρεμιέρα, θα κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό, θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Έχει να κάνει με το τι ελκύουμε σαν άνθρωποι, τι ελκύουμε σαν, μάλλον εμείς ως ψυχές, ως άνθρωποι, ποιους ανθρώπους ελκύουμε, για ποιο λόγο τους ελκύουμε και τι καταθέσεις ελκύουμε. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Ελκύουμε ένα μεγάλο έρωτα. Ελκύουμε όμορφα πράγματα στη ζωή μας. Ελκύουμε καταστάσεις και ανθρώπους που μας δίνουν, να το βάλουμε έτσι, ρυθμό, αποφασιστικότητα, στόχους, θέληση. Ελκύουμε όμως και καταστάσεις οι οποίες, ναι, μέσα από δοκιμασίες θα τα καταφέρουμε και θα μπορέσουμε να φτιάξουμε το δικό μας κόσμο, έστω και μέσα από δοκιμασίες και μέσα από το χρόνο που ο καθένας θέλει. Και φυσικά, ποιοι είναι εκείνοι οι νόμοι οι οποίοι έρχονται για να ολοκληρώσουν το έργο μας και να δημιουργήσουν όλη αυτή την κατάσταση για εμάς, η ολοκλήρωση. Υπάρχουν νέα νόμοι του κάρματος. Θα τα εξετάσουμε αυτά, αλλά προτού όμως προχωρήσουμε, να σας συστηθώ, για όσους δεν με ξέρουν, το όνομά μου είναι Ακάς, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής ταρό και μέσα από αυτό το κανάλι συνδυάζουμε και τις τρεις όμορφες αυτές τέχνες και παίρνουμε πολύ όμορφες πληροφορίες, έμπνευση, ενδυνάμωση και περνάμε καλά. Μην ξεχάσεις, υπάρχουν και άλλα βιντεάκια, μπορείτε να ψάξετε κάποιος να τα βρείτε, έχω κάνει μια πάρα πολύ έτσι συστηματική και πολύ όμορφη βιβλιοθήκη βίντεο με πολύ όμορφα πράγματα, με πολύ ενδιαφέρον πιστεύω, τα οποία χρησιμεύουν. Να συνεχίσουμε όμως αυτό το σημείο και να πρέπει να ξεκινήσουμε και να αρχίσουμε να αναλύουμε λίγο, πολύ λίγο θα σας πω, για τους 9 νόμους του κάρμα. Δεν θα κάνω μεγάλη ανάλυση, θα είναι πολύ σημαντικό, διότι στο τέλος θα δούμε και ποιος είναι ο νόμος κυρίως που ενεργοποιείται σε εσάς. Ποιος είναι ο νόμος στον οποίο εσείς ελκύεται, η ψυχή σας περισσότερο ποιον νόμο ελκύει, έτσι. Λοιπόν, να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο όμως ότι παρακαλώ, κάντε μια εγγραφή, κάντε ένα like γιατί είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του καναλιού και μην ξεχνάτε στο καμπανάκι, βάλτε το καμπανάκι όλα. Ανάλογα με το πώς το έχετε ελληνικά ή αγγλικά, βάλτε ή το all ή το όλα. Ώστε να σας έρχονται ειδοποίησεις κάθε φορά που ανεβάζω κάτι, κάθε φορά που δημιουργώ όλο αυτό με πολύ αγάπη και πολύ έτσι μεράκι, να το βλέπετε κι εσείς για να περνάμε όμορφα και καλά και να υπάρχει ανάπτυξη στο κανάλι. Κακά τα ψέματα, χωρίς συνδρομητές, χωρίς αυτά τα likes, δεν το λέω εγώ, το YouTube το λέει, και χωρίς το καμπανάκι, έρχεται η ανάπτυξη στο κανάλι και δίνει δύναμη στον δημιουργό του να μπορέσει να κάνει και άλλα πράγματα. Πάμε όμως κατευθείαν στο θέμα μας τώρα. 9 νόμοι του κάρμα. Οι νόμοι του κάρμα δεν είναι για να μας τιμωρήσουν. Είναι ένας τρόπος αυτού του κόσμου να κρατάει τις ισορροπίες και την πνευματική δικαιοσύνη. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε σαν κλειδί, είναι η ψυχή. Επαναλαμβάνω, είναι η ψυχή. Η ψυχή συλλέγει εμπειρίες. Καλές, κακές, άσχημες, όμορφες, χαρούμενες ή γεμάτες με πόνο, εν πάση περιπτώσει μαζεύει εμπειρίες η ψυχή. Με αυτόν τον τρόπο, είναι ο δικός της τρόπος, μαζεύει πληροφορίες. Και αυτές οι πληροφορίες, αυτές οι εμπειρίες που θα περάσει, τη βοηθάνε στη δική της προσωπική εξέλιξη. Όταν περνάτε μέσα από δύσκολη κατάσταση ή όταν περνάτε μέσα από μια χαρούμενη κατάσταση, ό,τι και να είναι, είναι έλξη καταστάσεων, έλξη ανθρώπων και έρχονται αυτές προκειμένου να σας βοηθήσουν την εξέλιξή σας, όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο. Κρατήστε το, αν θέλετε το κρατάτε. Γεννιόμαστε κάτω από συγκεκριμένες πλανητικές, αστρολογικές και φυσικά αριθμολογικές επιδράσεις και αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχετε αναλογιστεί ποτέ ότι έχετε γεννηθεί κάτω από έναν συγκεκριμένο, ας το πούμε, πλανητικό, μια πλανητική σύνθεση. Έχετε επιλέξει συγκεκριμένο χρόνο. Ότι τα τυχεία δεν είναι γεγονότα, ότι κανένα τυχαίο γεγονός δεν είναι, ότι κανένα γεγονός δεν είναι τυχαίο. Όπως όλοι οι πλανήτες ακολουθούν τροχές, τη δική του σταθερή τροχιά εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια, έτσι και ο καθένα, κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπική τροχιά. Άλλοι οι τροχές των ανθρώπων έρχονται μαζί, άλλοτε χωρίζουν, άλλοτε ο καθένας την απαλλαγή τη δική του τροχιά και άλλος φεύγει και απομακρύνει. Όλοι θέλουμε να κυνηγάμε την απόλαυση, την ευχαρίστηση, την ευτυχία. Δεν είναι κακό, όμως η ψυχή έχει ένα δικό της διαφορετικό τρόπο. Το ζητούμενο είναι σε άλλους τομείς. Η ψυχή μέσα από εμπειρίες μαθαίνει, γεμίζει το εσωτερικό της περίβλημα. Η κατανόηση γενικότερα κάποιων γεγονότων που μπορεί να συμβαίνει στη ζωή είναι η ουσία και μέσα από παρατήρηση και ανάλυση σε βάθος θα μας φέρουν στο φως αυτό που ονομάζεται θέλημα Θεού ή θεϊκό σχέδιο. Παντού, σε όλο τον πλανήτη,
Σε όλη την πλάση, σε όλα τα έθνη, υπόκειται ο κανόνας. Ό,τι έσπειρες θα θερήσεις και κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτόν τον κανόνα. Γνωρίζουν οι άνθρωποι στην ουσία μέσα τους τι είναι καλό και τι είναι κακό. Όμως, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, πράττουν το καλό ή το κακό. Συνήθως όμως ότι αυτό που κάνουν ξέρουν ότι είναι κακό, το γνωρίζουν. Μπορεί να φέρνουν δικαιολογίες για ποιο λόγο το κάνουν, αλλά το κάνουν όμως. Οπότε έχουμε το δικαίωμα της επιλογής και εδώ πέφτει μια παρένθεση. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα επιλογή να απομακρυνθεί από τη ζωή μας, να διακόψει κάποια επαφή, να μας φερθεί άσχημα, να μην μας ξαναμιλήσει χωρίς να το έχουμε κάνει κάτι ή να έχουμε πολλές φορές ακούω, έχω βοηθήσει γιατί μου έχει φερθεί έτσι, γιατί κτλ. Έχει το δικαίωμα. Αυτό που χρειάζεται εμείς, η δική μας ψυχή, είναι να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας, να συγχωρέσουμε και να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το κλειδί. Γι' αυτό και η θρησκεία μας μιλάει για συγχώρεση, γι' αυτό και ο Ιησούς έχει μιλήσει για συγχώρεση, γιατί προσπάθησε να το φέρει με τέτοιο τρόπο κατανοητό, παρόλο που έχουμε πολλά ερωτήματα γενικότερα, αλλά να ξέρετε όμως ότι ο καρμικός νόμος δεν κάνει διακρίσεις, γιατί είναι πνευματικός νόμος. Υπάρχουν βέβαια και φυσικοί νόμοι εδώ πέρα, οι οποίοι καμιά φορά, να σας το πω με έναν ιδιαίτερο τρόπο, έτσι, συνεργάζονται με αυτούς τους καρμικούς τρόπους. Η δικαιοσύνη, η απόδοση δικαιοσύνης, όλα αυτά. Ο εγκλισμός, η φυλακή, όλα αυτά είναι ένας τρόπος ο οποίος είναι να ξεπληρώσει κάποιος το κάρμα. Δεν είναι τιμωρία, είναι η αποκατάσταση της ισορροπίας. Η κάθε ψυχή λοιπόν έχει δύο επιλογές. Ή θα την αναγκάσει ο νόμος να υποστεί πόνο, ή εάν συνεχίσει να επιμένει, τότε αλλάζει τη θέση της στο θεϊκό σχέδιο και αντί να ακολουθεί πορεία εξέλιξης, θα ακολουθήσει συνέπειες μεγαλύτερες από πόνο, όμως εδώ το λόγο πλέον τον έχει θεϊκή βούληση που λένε. Να ξέρετε ότι υπάρχει η ελεύθερη βούληση, δημιουργούνται δοκιμασίες, δημιουργούνται γεγονότα, στα οποία όμως όταν ένα άτομο είναι εξελιγμένο, αρχίζει και εξελίσσεται, τότε οι επιδράσεις καθορίζουν ελάχιστα το πεπρωμένο. Αυτό υπάρχει στην αστρολογία, στην αριθμολογία και στα ταρό βέβαια. Να σας το ξαναπώ. Λοιπόν, όταν ένα άτομο ψυχικά κυρίως είναι εξελιγμένο ή ζωδιακές επιδράσεις, τότε οι ζωδιακές, να το πούμε έτσι, επιδράσεις ή επιδράσεις γενικότερα καθορίζουν ελάχιστα το μέλλον του, διότι τότε το άτομο μπορεί και παίρνει τη μοίρα και το πεπρωμένο στα χέρια του. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Αυτό ήταν μια εισαγωγή. Θα σας αναλύσω πολύ γρήγορα τους νόμους του κάρμα, τους 9 νόμους του κάρμα, πολύ πολύ γρήγορα, τον πρώτο, τον δεύτερο, μέχρι και τον ένατο νόμο, για να κάνουμε μετά την ανάλυση μας πού ο καθένας πέφτει. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Ο πρώτος νόμος, το βάζω εδώ πέρα. Ο πρώτος νόμος του κάρμα τι λέει. Είναι ο νόμος του προσδιορισμού. Ο νόμος αυτός μας βοηθάει να αντιληφθούμε ότι όλες μας οι πράξεις λειτουργούν ως μία αλυσίδα. Το ένα πράγμα οδηγεί στο άλλο. Όλα τα γεγονότα από κάπου με κάποιον κάπως επηρεάζονται και αυτό δημιουργεί μια αντίδραση και φυσικά λέει αυτός ο νόμος ότι τίποτα δεν είναι αφημένο στην τύχη. Δεν υπάρχουν συμπτώσεις, απλά αντιδράσεις. Το επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν συμπτώσεις, απλά αντιδράσεις. Ο δεύτερος νόμος του κάρμα είναι ο νόμος της προσωπικής ευθύνης. Ο νόμος λέει ξεκάθαρα εδώ ότι εσύ και μόνο εσύ είσαι υπεύθυνος ή υπεύθυνη για τη ζωή σου. Ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στο εξωτερικό περιβάλλον. Τίποτα δεν θα σου συμβεί χωρίς τη δική σου άδεια και συγκατάθεση. Αναλογήσου, μήπως σου συμβαίνει επειδή το επιτρέπεις. Αναλογήσου, επαναλαμβάνω, μήπως σου συμβαίνει επειδή το επιτρέπεις. Διότι δεν βάζεις όρια, δεν πρέπει να τοποθέτηση. Έχεις την απόλυτη επιτυχία και αποτυχία στη ζωή σου. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο τρίτος νόμος είναι ο νόμος της πρόοδου. Και λέει εδώ, ανάπτυξη και πρόοδος εξαρτάται από σένα μέσα από γεγονότα που πρέπει να εμπειριωθείς. Πρέπει λοιπόν να αναπτυχθείς και να προχωρήσεις. Μήπως υποφέρεις διότι συμβιβάζεσαι λόγω συνθήκων. Γιατί εδώ λέει ο νόμος ότι έχουμε κάθε δυνατότητα και δικαίωμα στο να αναπτυχθούμε.
Ο επόμενος νόμος είναι ο νόμος της αποδοχής. Ας το πούμε ο τέταρτος νόμος. Ο τέταρτος νόμος λέει εδώ, ορίζει ότι για να προκαλέσεις αλλαγή στη ζωή σου, πρέπει πρώτα να αποδεχτείς την πραγματικότητα των καταστάσεων. Είναι αυτό που είναι. Γιατί επέλεξε εκείνη, εκείνον, εμένα, γιατί με διώξανε, με κάνανε. Είναι αυτό που είναι. Έγινε αυτό που έγινε. Δεν σε δέχτηκαν, σε κοροϊδεψαν, σε απέρριψαν, σου έκανα κακό. Μην εμπλακείς εσωτερικές διαμάχες ή συγκρούσεις για το αν τελικά αξίζεις ή όχι. Θα βρεθούν πολλοί οι οποίοι θα πούν δεν αξίζεις, θα βρεθούν πολλοί εκείνοι που θα πούνε ότι δεν πρέπει να είσαι εκεί ή εδώ ή δεν σου αξίζει αυτός, δεν σου αξίζει εκείνη κτλ. Να είσαι όμως αληθινός, αληθινή και ξεκάθαρη και δες την πραγματικότητα και προχώρα. Ο πέμπτος νόμος είναι ο νόμος της δημιουργίας. Εδώ μας λέει αυτός ο νόμος ότι τίποτα δεν σχηματίζεται γύρω χωρίς τη δική σου έγκριση, έχεις τη δύναμη να συμβεί αν πραγματικά το θες εσύ. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο δημιουργός και αυτός που θα ολοκληρώσει το έργο με επιτυχία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα, τι πραγματικά θέλω να δημιουργήσω, τι πραγματικά θέλω να κάνω στη ζωή. Έχουμε τον έκτο νόμο, που είναι ο νόμος του αίτιου και του αιτίατου. Ας μας τα φέρω λίγο πιο εδώ. Λοιπόν, ο νόμος λοιπόν του αίτιου και του αιτίατου λέει ότι οι πράξεις μας θα καθαρίσουν το αποτέλεσμα. Θα γίνουμε οι επιλογές μας. Οι πράξεις δημιουργούν την πραγματικότητά μας. Όμως χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι εδώ χρειάζεται δράση. Διότι το τίποτα θα φέρει το τίποτα. Ο έβδομος νόμος είναι ο νόμος της υπομονής. Σου λέει εδώ ότι όλα θα συμβούν όταν πρέπει με απόλυτο συγχρονισμό. Οπότε έχουμε τη σημαντικότητα του χρόνου. Υπάρχει χρόνος για όλα. Πρέπει να αναγνωρίσεις το δικό σου χρόνο, μάθε πότε να ξαποστάσεις, πότε να ηρεμήσεις, σεβάσου το, να διαλογιστείς, να σεβαστείς, να κάνεις, να στοχαστείς, να το ερευνήσεις πάνω σε αυτό το θέμα, να το αναλύσεις, αλλά δώσε χρόνο. Οι σχέσεις, οι συνεργασίες, η επαγγελματική επιτυχία, τα οικονομικά, το να προχωρήσουμε να κάνουμε, όλα απαιτούν το δικό τους χρόνο. Ο επόμενος νόμος λοιπόν είναι ο νόμος της αλλαγής. Ότι τίποτα δεν γίνεται, ότι όλα αλλάζουν, ότι υπάρχει μια συνεχής αλλαγή και αυτό ισχύει στο κοσμικό σύμπαν από αρχή γεννήσεως και τα πάντα ρί. Η ζωή είναι γεμάτη από έναν αέναο κύκλο, γέννηση, θάνατος, αρχή, τέλος. Μάθε λοιπόν ότι όλα αλλάζουν, όλα ρέουν, τίποτα δεν μένει σταθερό. Σχέσεις, άνθρωποι, συνεργασίες, επαγγελματικά, επιτυχίες, αποτυχίες, όλα ρέουν, όλα προχωρούν. Άνθρωποι που πιστεύουν ότι θα το κάνανε, το κάνανε, αλλάξανε, κάνανε, όλα ρέουν. Και τέλος, ο τελευταίος νόμος είναι ο νόμος της αναλογίας. Αυτός λοιπόν σου λέει ότι ό,τι έσπειρες θα θερήσεις. Ανάλογα με την πράξη υπάρχει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Αν έκανες κάτι κακό, οι καρμικοί νόμοι θα ενεργοποιηθούν και θα αποδώσουν τη δικαιοσύνη. Οι νόμοι αυτοί φτάνουν μέχρι 9 γενιές πίσω ή μέχρι και 9 γενιές μπροστά. Είναι αυτό που λέει αμαρτίες γονέων, παιδεύους ή τέκνα. Εδώ ο νόμος θα φτάσει μακριά γιατί οι καρμικοί νόμοι γνωρίζουν πολύ καλά για το πότε πρέπει να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Οι καρμικοί νόμοι μπορεί να αποδοθούν άμεσα, σχεδόν αμέσως ή σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παρατηρήστε λίγο τη ζωή σας γύρω, πως κάποιες φορές ο νόμος αποδίδεται μετά από 5 χρόνια, 6 χρόνια, 10 χρόνια, μετά από 15 χρόνια, ανακαλύπτονται εγκλήματα, εγκληματίες, πράγματα, αλλά τελικά όμως αποδίδεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, γιατί δεν γίνεται άμεσα και γιατί αποδίδεται σε κάποιο χρονικό διάστημα, αυτό έχει να κάνει με την ευφυΐα αυτών των νόμων. Οπότε αγαπημένοι μου φίλοι φίλες, καταλαβαίνετε ότι όποιος παραβιάσει τους ενεργειακούς νόμους, αργά ή γρήγορα έρχονται και το ανταποδίδουν. Και εδώ πέρα να κάνω μια πολύ πολύ μικρή παρένθεση. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι συμβαίνει, ότι όταν κάποιος επιβάλλει, όποιος προσπαθεί να επιβάλλει τη δική του άποψη, τότε πώς ενεργοποιείται αμέσως ο νόμος για να προστατέψει και τον έναν αλλά και τον άλλον. Διότι είπαμε ο καθένας έχει το δικό του σκοπό, το δικό του σχέδιο ζωής και όταν κάποιος μπαίνει σφήνα και δεν το σέβεται, τότε ενεργοποιείται αυτός ο νόμος και μπορεί να δράσει με πολύ έντονο ύφος αυτός ο νόμος, αυτή η καρμική νόμη. Πάμε όμως τώρα στα δικά μας. Πάμε να κάνουμε την ανάλυση μας. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να αναλύσουμε λοιπόν
Ποιοι νόμοι ενεργοποιούνται του κάρμα, ποιους νόμους εμείς ελκύουμε περισσότερο, έτσι, ποιοι είναι εκείνοι οι νόμοι οι οποίοι είναι απέναντί μας περισσότερο, ας το πούμε, ζεστοί. Έχω βάλει τις κάρτες μου, 1, 2, 3, 4, τα πακέτα. Αν παρατηρήσετε εδώ, υπάρχει, είναι, κάθε σχήμα είναι διαφορετικό. Αυτό έχει αυτό το σχήμα, αυτό είναι αυτό το σχήμα, αυτό είναι αυτό το σχήμα, αυτό είναι αυτό το σχήμα. Παρατηρήστε, δείτε το. Μπορείτε να επιλέξετε, αν θέλετε, και όλες τις κάρτες. Μπορείτε να επιλέξετε μία κάρτα, ένα δεύτερο πακέτο, τρία πακέτα, τέσσερα πακέτα, πάρτε τις πληροφορίες. Οπότε βασικά αισθανθείτε μέσα σας που θέλετε να, για να πάρετε τις πληροφορίες. Μπορεί να περιμένετε να εξελιχθεί επίσης και όλο το βίντεο. Δείτε τα σχήματα. Εγώ θα επιλέξω αυτό το πακετάκι, το τρίτο πακέτο. Εδώ κάνει σαν σταυρό, εδώ είναι φτιαγμένο καλά στη θέση του, εδώ κάνει μια ανύψωση, σαν να πηγαίνει προς τα πάνω, εδώ κάνει μια βεντάλια. Δείτε λοιπόν εσείς τι είναι αυτό το οποίο σας ελκύει περισσότερο. Ωραία. Να πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να κάνουμε την ανάλυση μας, να πάμε λοιπόν βαθιά στο θέμα και να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι οι οποίοι εσάς σας αφορούν και ελκύετε καταστάσεις και ανθρώπους. Για να το δούμε. Και ξεκινάμε λοιπόν. Όσοι επιλέξατε αυτό εδώ πέρα το σχηματάκι, την πρώτη επιλογή, είναι οι μικρές καρτούλες αυτές, οι οποίες είναι οι ειδικές κάρτες, είναι η κλασική τράπουλα και θα κάνουμε τις αναλύσεις μας, από πίσω κρύβονται και άλλες κάρτες, θα τα δούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτές λέγονται και νίντζα. Εγώ έτσι τις έχω ονομάσει. Λοιπόν, μάλιστα. Εδώ έχουμε αυτό εδώ, μισό λεπτό, έχουμε αυτό εδώ πέρα και έχουμε και αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, υπάρχει ένας άντρας, αρσενικό, ένας Ποσειδώνας και μία θλίψη. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα έναν στενό φίλο, ιεραστής, ο οποίος είναι εκεί να μας βοηθήσει. Από πίσω υπάρχει η Αφροδίτη που κυβερνά αυτή την κάρτα, υπάρχει μια ευστάθεια ας το πούμε, και ο οποίος ο συγκεκριμένος είναι φιλόδοξος, έξυπνος, τυχερός, υπάρχει δέσμευση. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόσωπο το οποίο ελκύεται εσείς, το οποίο είναι νεαρής ηλικίας, έχει και τον αριθμό 11 από πίσω, ο οποίος είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Υπάρχει ένας Ποσειδώνας, εδώ έχουμε μια κατάσταση λοιπόν. Διλήμματα στη ζωή σας που περνάτε, την ηρεμία καμιά φορά που θέλετε να φέρετε στη ζωή σας, και το 2 σημαίνει και συνεργασία. Ο Ποσειδώνας βέβαια σημαίνει και πολύ μεγάλη διέστηση. Θα το δείτε πως ταιριάζει με όλο. Και εδώ βέβαιως έχουμε αιμονή, καταπίεση, λόγια άσχημα, πόνο και θλίψη. Η πρώτη λοιπόν μικρή ανάλυση δείχνει ότι μέσα από αυτό το τρίπτυχο υπάρχουν, να σου το πω λίγο ανάποδα, πόνος και θλίψη μέσα από διλήμματα τα οποία αντιμετωπίζετε, μέσα από την ψυχή, γιατί ο Ποσειδώνας έχει να κάνει με το ένστικτο, έχει να κάνει με την ψυχή, έχει να κάνει μάλλον και ο Ποσειδώνας με την ψυχή, γύρω από ανθρώπους, κυρίως του αρσενικού στοιχείου, τα οποία όμως ενώ είναι πολλά υποσχόμενοι, τελικά σας δίνουν πόνο και θλίψη. Το ελκύεται. Αυτό μπορεί να ισχύει και στον ερωτικό τομέα, αυτό μπορεί να ισχύει επίσης και στο εργασιακό κομμάτι. Αυτή είναι η πρώτη αποκάλυψη. Λοιπόν, ενώ εσείς έχετε όλη την καλή διάθεση, ας το πούμε, παρόλα αυτά όμως κάτι σας γεμίζει, ενώ αυτός φαίνεται καλός, στο τέλος οι καταστάσεις, τα διλήμματα, οι δυσκολίες, βέβαια εδώ μιλάει και για φιλικό, μπορεί αυτό, εσείς να είναι στερωτευμένες, να τον θέλετε, αυτός να το βλέπει φιλικά, να θέλετε μια ηρεμία στη σχέση, αυτός να θέλει να κάνει άλλα πράγματα, τελικά έρχεται ο πόνος. Για να δούμε το επόμενο κομμάτι. Ας το βάλουμε εδώ πέρα. Οι επόμενες τρεις κάρτες. 1, 2 και 3. Έχουμε λοιπόν τρεις κάρτες. Η μία κάρτα είναι το τσεκούρι. Είναι οι απογοητεύσεις, ασθένειες, φιλονικίες, ανταγωνισμοί, κίνδυνοι και μικροατυχήματα. Από την άλλη έχουμε το κηρύκιο, το οποίο έχετε και μια δυνατότητα, διότι εδώ σημαίνει θεραπεία, καριέρα, προστασία, σημαντικά γεγονότα που είναι στη μέση, αλλά αυτό το πράγμα στη μέση βάλετε επίσης από το τσεκούρι και από το αυγό, που εδώ σημαίνει ανολοκλήρωτες καταστάσεις, έρωτες, απογοητεύσεις, ανησυχίες, αναβολές, ψυχρότητα. Αν παρατηρήσετε, υπάρχουν χαρτιά τα οποία μας βοηθάνε και χαρτιά τα οποία αρχίζουν και κάνουν τη δική τους σύνθεση, τη δική τους ιστορία. Και έρχονται λοιπόν να πλαισιώσουν αυτή την κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, το 16 έχει να κάνει πάντα με τις σχέσεις.
Το 37 μας κάνει 10, έχει να κάνει με αυτές τις δυσκολίες. Το 33 μας κάνει 6, έχει να κάνει με τις σχέσεις με τους ανθρώπους. Για να συνεχίσουμε να βλέπουμε. Λοιπόν, το ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Α, μάλιστα. Χρήματα, λοιπόν, ανασφάλειες και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται τελικά, ίσως με κάποιο τρόπο προς εσάς, για να σας δηλώσουν, να σας κάνουν κάποιες δηλώσεις. Εδώ τώρα, πάμε να το δούμε. Αυτό λοιπόν το οποίο βγαίνει, έχουμε εδώ ένα τρίπτυχο πολύ μυστήριο, πολύ ιδιαίτερο. Στη μέση είναι η σελήνη. Φόβοι και ανησυχίες. Εχθροί κυρίως γυναίκα. Πίσω από αυτή τη σελήνη κρύβεται κάποια γυναίκα. Λοιπόν, έχουμε το παράνομο, έχουμε το κρυφό, το μυστήριο, αλλά ας βάλουμε να ξεκινήσουμε εδώ. Εδώ υπάρχει ήλιος στον εγώ καιρό, έρμη στον εγώ καιρό, ένα σταύρος από πίσω, βέβαια και όλα τα ζώδια της γης, ένα πρόσωπο, εδώ βγαίνει πρόσωπο λοιπόν, μια φιγούρα, η οποία σημαίνει όμως ότι κυρίως δίνει μεγάλη σημασία στο επαγγελματικό κομμάτι. Εσείς λοιπόν μπορεί να ελκύετε ανθρώπους οι οποίοι να θέλουν να μην είναι διαθέσιμοι για εσάς, γιατί εδώ σημαίνει δεν είμαι διαθέσιμος. Και λέει εδώ ότι η ψυχή σου αξίζει και δεν θα στην πάρουν. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει και πολύ μεγάλες φοβίες, έχει πάρα πολλές ανασφάλειες και κυρίως με τα οικονομικά. Εδώ λοιπόν έχετε να αντιμετωπίσετε κάποια γυναίκα, εδώ είναι ο κύριος της γηνής δύναμης, εδώ είναι το τέκνο των ισχυρών, που επίσης λέει ότι ζήσε τη ζωή που ονειρεύτηκες. Παρ' όλα αυτά όμως προσέξτε, διότι εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Και το άλλο είναι ο καλός σκοπός, αέρας του νερού αυτή η κάρτα. Είναι ένας εραστής, μπορεί να είναι σκέψεις, είναι η ηχθής από πίσω, κυρίως η ηχθής, αλλά βέβαια αφορά και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού, είναι για καλό σκοπό. Και λέει εδώ, της αγάπης το καινούριο όνειρο. Θα μου πείτε τι σημαίνουν όλα αυτά. Σημαίνουν ότι ονειρεύεστε για μια καινούρια αγάπη που υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εφόσον όμως ξεπεράσετε τις δυσκολίες, τους δικούς σας φόβους και τις δικές σας ανασφάλειες και βρείτε άλλη μορφή ανθρώπων να ελκύεται, δηλαδή όχι ανθρώπους που είναι διαθέσιμοι, αλλά ανθρώπους που μιλάνε για αγάπη. Όχι ανθρώπους που μιλάνε για οικονομικά και μόνο για τη δουλειά τους, αλλά για ανθρώπους οι οποίοι δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην αγάπη και έρχονται να το προσφέρουν. Έχουν καλό σκοπό. Τα γράμματα τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν είναι το Δέλτα, το Σίγμα, το Ιώτα, το Κάπα, το Βίτα, το Αλφα και το Λάμδα. Αυτά είναι γράμματα τα οποία μπορούν να αφορούν εσάς, να αφορούν τον σύντροφό σας, τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει, είτε επαγγελματικά, είτε οικονομικά, είτε συναισθηματικά, είτε είναι επώνυμο, όνομα επώνυμο ή παρατσούκλι. Στο επαγγελματικό τομέα, ακριβώς η ίδια είναι και η ερμηνεία. Προσέχουμε εδώ πέρα, βέβαια, για να αλλάξουμε όλο αυτό το πράγμα, ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται μόνο το χρήμα και θα θυσιάσουν τα πάντα για το χρήμα. Αυτό σας δημιουργεί εσάς κάποιους φόβους και κάποιες ανασφάλειες, θα πρέπει να το ξεπεράσετε. Να προσέχετε πολύ τις γυναίκες που έρχονται να σας πούνε ότι εγώ σε στηρίζω και δεν ξέρω τι άλλο. Και στο τέλος όμως ελκύεται και κάτι καλό. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια απόλυτη ισορροπία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ναι, ok, μάλλον κάρτες θέλω να πω, οι οποίοι ναι, ok, μπορεί να είναι περίεργες, αλλά έχετε και καλό στρώσιμο. Και είναι οι νόμοι οι οποίοι εσείς ελκύετε. 8ος και 9ος νόμος. Υπενθυμίζω ότι ο 8ος νόμος είναι ο νόμος της αλλαγής, ότι όλα αλλάζουν, τα πάντα αραίουν, και ο 9ος νόμος είναι της αναλογίας, ότι ό,τι δώσεις θα πάρεις, ό,τι έσπειρες θα θερήσεις, οπότε προσέξτε το αυτό. Προσέξτε τις αντιδράσεις σας σε όλη αυτή την ιστορία. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Υπάρχει και κάτι πολύ καλό. Υπάρχει και μία κάρτα στήριξης, που είναι η ενότητα. Είναι ο αριθμός 5. Σας εκφράζει το 5 σας. Απόψεις, πνευματικοί οργανισμοί, αναζήτησε λέει προστάτες και μοιδεάτες φίλους. Και να τόσο προστάτης εδώ πέρα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε. Όχι ότι έχετε ανάγκη μόνο από προστασία, αλλά ναι, καμιά φορά το να έχουμε και κάποιους ανθρώπους να μας στηρίζουν είναι πολύ θετικό, είναι πολύ ισχυρό. Οπότε μπορείτε να ξεπεράσετε έτσι τις αναποδιές, τις δυσκολίες, τις απογοητεύσεις, διότι κυρίως είναι αρσενικής φύσεως, έτσι. Έχει πολύ εδώ έχει αρσενική ενέργεια, αλλά είναι η μαλακή, η μαλακή αρσενική ενέργεια, η ενέργεια με κατανόηση. Και έτσι λοιπόν μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτούς τους νόμους του κάρμα, ο 8ος και ο 9ος κυρίως, που εσείς φαίνεται ότι ενεργοποιήστε κάτω από αυτούς τους νόμους, μπορείτε να τους φέρετε με το μέρος σας, προς το συμφέρον σας, με θετικό τρόπο.
Ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν η πρώτη επιλογή. Πάμε στη δεύτερη επιλογή. Και πάμε λοιπόν σε όσους επέλεξαν τη δεύτερη επιλογή να δούμε τι έρχεται στην επιφάνεια. Βαρεμάρα υποκρισία, άκυρα σχέδια, υπάρχουν οι δίδυμοι από πίσω. Από την άλλη υπάρχει και ένας δίας που έρχεται να ενισχύσει με προστασία, τύχη, χαρά. Άρα εσείς περνάτε μέσα από σκαμπανεβάσματα. Και βεβαίως υπάρχει και μια σελήνη από πίσω με συνέστημα, χαρά, οικογένεια και προστασία. Εσείς λοιπόν είστε άνθρωποι οι οποίοι προσπαθείτε να ισορροπήσετε και μπαίνετε μέσα, μάλλον. Το πρώτο πράγμα που ενεργοποιείτε σε εσάς είναι τα σχέδια τα οποία πιστεύατε, δεν σας βγήκαν κάπως, ακυρωθήκανε, κάτι έγινε, αλλά με κάποιο τρόπο όμως οργανώνονται έτσι τα πράγματα, όπου στο τέλος για κάποιο καλό λόγο έγινε. Είτε γιατί είχατε προστασία και βγήκατε από αυτά τα άσχημα σχέδια, διότι δεν θα λειτουργούσαν, νομίζετε θα λειτουργούσαν. Σχέσεις, άνθρωποι, επικοινωνία, σχέδια που κάνατε. Αλλά έχετε προστασία, θυμηθείτε το, εσείς έχετε προστασία, το αυτό είναι πολύ καλό. Και μετά την προστασία έρχεται ότι βέβαια χρειάζεται να περιμένετε λίγο και το 6 σημαίνει και λίγο παρελθόν, ότι ναι, έχετε και ανθρώπους που είναι κοντά σας και σας αγαπάνε, που είναι ο πυρήνας σας, που είναι η οικογένειά σας. Ή, εντάξει, θέλω ότι μπορεί να είναι όλοι, μπορεί να είναι ένας πατέρας, μια μητέρα, μια αδερφή, ξαδέρφια, κάτι που είναι πολύ κοντά σας και σας βοηθάνε. Ή άνθρωποι που είναι σαν οικογένεια. Αλλά υπάρχει αγάπη. Εσείς λοιπόν έλκετε την αγάπη των δικών σας ανθρώπων, των κοντινών σας ανθρώπων, οι οποίοι είναι εκεί για να σας βοηθήσουν. Μην το αμελήσετε αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ο σπόρος. Είναι πολύ καλό, διότι είναι τα νέα ξεκινήματα και ταιριάζει και με αυτό εδώ πέρα. Νέα ξεκινήματα, η ευημερία, η φροντίδα, σχέδια που ήταν σε αναμονή γιατί χρειαζόταν τον χρόνο τους, είναι έτοιμα να προχωρήσουν. Η επόμενη κάρτα είναι η ατραπός. Είναι ο δρόμος δηλαδή. Άτομα που προσφέρουν βοήθειες. Εσείς συντονίζεστε με ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στο δρόμο σας μετά από αναποδιές που έρχονται να σας βοηθήσουν. Σημαίνει βέβαια και πνευματικότητα. Δεν είναι τυχαίο διότι έχουμε και μια σελήνη εδώ και ο Δίας βέβαια παίζει ρόλο στην πνευματικότητα αλλά και η σελήνη όπου εσείς όμως η δική σας πνευματικότητα μπορεί να γίνει πολύ ισχυρή με την άποψη να έχει φως, όχι σκοτάδι, γιατί παίζει ρόλο αυτό που σας λέω. Και το επόμενο είναι κρίσταλος. Μια πολύ ωραία κάρτα που είναι η θεραπεία, αποδέσμευση από αρνητικές εμπειρίες και ενέργειες και πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων. Εδώ τώρα, ο κρίσταλος, γενικά οι κρίσταλοι, άσχετα αν το πιστεύει κάποιος ή όχι, ή δεν τα πιστεύει αυτά, παρόλα αυτά όμως οι κρίσταλοι, και αν κάποιος το αναλύσει, είναι πετρώματα, έρχονται από τα σπλάχνα της γης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι απλά μόνο ύλη για να υπάρχει. Είναι και για τη δική μας βοήθεια. Οι κρίσταλοι λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο που στα ρολόγια βάζουν χαλαζία, ας το πούμε, είναι κρίσταλος κι αυτός, γιατί με τη δική του ενέργεια μπορεί και γυρνάνε, ας το πούμε, οι δείκτες του ρολογιού κτλ. Όμως εδώ έχει να κάνει με το εξής, θεραπεία. Οι κρίσταλοι θεραπεύουν. Έχουν έρθει πολύ καλές κάρτες που σημαίνει βάλε το σπόρο, φύτεψε τα πραγματάκια, ελκύεται ωραία πράγματα, αλλά σημαίνει όμως ότι χρειάζεται να προσπαθήσεις. Εδώ σημαίνει επιλογές στη ζωή, θα χρειαστεί να το περάσεις το μονοπάτι, να προχωρήσεις και εδώ βέβαια είναι ο κρίσταλος που σημαίνει θεραπεία. Για να δούμε τι άλλο ελκύουμε. Όπα, 5 το ράβδον, μία αυτοκράτηρα, πολύ καλό και το 3 κούπα. Εξαιρετικό. Ελάτε να τα δούμε τώρα. Μέσα λοιπόν από τη δική σας δύναμη, γιατί εδώ σημαίνει δύναμη, εδώ σημαίνει υπερασπίζουμε τον εαυτό μου, είναι ο κύριος της Ανδρείας. Είναι Άρης το Λέον, εντάξει, ίσχυε το Άρης, είναι η δύναμη, οικονομικά καλά, προστατεύω τον εαυτό μου, έχω πολύ δύναμη εσωτερική μέσα μου, δεν μασάω, θα βάλω τα όρια μου. Δεν θα την πούμε την ένα στους άλλους ανθρώπους, αλλά θα πω κύριε, παιδιά, κάντε πέρα, εγώ θα κάνω αυτό που νομίζω ότι είναι σωστό. Και το μήνυμα είναι το θέμα. Δεν είναι να κρατάς καλά χαρτιά στη ζωή σου. Το θέμα είναι πώς θα παίξεις ένα άσχημο χαρτί. Ακούγεται λίγο πόκερ. Ακριβώς καμιά φορά η ζωή αυτό το νόημα έχει. Εδώ υπάρχει ο αριθμός ήττα. Όνομα επώνυμο παρατσούκλι. Εδώ υπάρχει ο αριθμός γάμα. Και πάμε τώρα εδώ η αυτοκράτηρα. Είναι η κόρη των δυνατών. Έχετε πολύ δύναμη. Μπορείτε να ξεπεράσετε τα εμπόδια. Μέσα σας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτό το οποίο ελκύεται είναι ή εσείς γίνεστε έτσι ή ελκύεται ανθρώπους οι οποίοι εκεί να σας δώσουν μια φροντίδα,
μια μητέρα, μια μάνα δηλαδή, ένα δυνατό σώμα, αισθήματα, δύναμη γενικά. Ο χρόνος εδώ εξαρτάται από άλλα κυρίως πρόσωπα, αλλά όμως σας λέει ότι το μόνο πάθος μπορεί να ανυψώσει την ψυχή. Μόνο το πάθος μπορεί να ανυψώσει την ψυχή και ακριβώς αυτό είναι αληθινό, γι' αυτό κάναμε και προηγουμένως και λίγο τους νόμους για να τους δούμε. Δύναμη λοιπόν. Εδώ αυτή τη άρα είναι το 12, είναι τα 12 ζώδια, είναι η αναζήτηση της ψυχής, είναι οι εμπειρίες που θα περάσετε, αλλά αποκτάτε μεγάλη δύναμη και αυτοπεποίθηση και βέβαια και ο κύριος της αυθονίας. Αυθονία, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει χαρά. Σημαίνει ότι φέρε τη χαρά της στη ζωή σου και τότε έχεις αυθονία, τότε έχεις ολοκληρωθεί. Ναι, τα λεφτά, το ένα το άλλο, μας καθοδηγούν, μας δίνουν μια πληρότητα, αλλά η χαρά είναι εκείνη η οποία θα σας δώσει και λύσεις. Εδώ κρύβονται πίσω οι δίδυμοι, βέβαια εννοείται ότι υπάρχουν τα ζώδια του νερού, Ερμής στον καρκίνο, Πλούτονα στον καρκίνο, αλλά είναι μια από τις πολυθετικές κάρτες και σας φροντίζει και σας λέει ότι φέρε τη χαρά στη ζωή σου. Μάλιστα λοιπόν, την ελκύεται τη χαρά. Ποιοι είναι οι νόμοι τους οποίους εσείς ελκύετε? Και είναι ο ένας και ο νόμος 1 και 2. Αυτοί λοιπόν οι δύο νόμοι, ο ένας και ο δύο, θα σας πω αμέσως ποιοι είναι. Είναι ο νόμος του προσδιορισμού, που σημαίνει ότι το ένα πράγμα οδηγεί σε κάτι άλλο, όλα τα γεγονότα από κάπου επηρεάζονται, από κάπου ξεκινάνε, και ο δεύτερος νόμος είναι της προσωπικής ευθύνης. Ότι εσύ έχεις την ευθύνη για να αλλάξεις τη ζωή σου και μόνο εσύ. Σου δίνω εργαλεία, λέει εδώ πέρα, σου φέρνω καταστάσεις, σου φέρνω ανθρώπους, εσείς ελκύετε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, πρόσωπα κι εσείς, αρκετά πρόσωπα και καταστάσεις εδώ βέβαια, τα οποία μπορείτε να τα αλλάξετε. Μπορείτε να βάλετε τα όρια, γιατί ο δεύτερος νόμος λέει βάζω όρια, από εκεί ξεκινάνε όλα, βάζω όρια. Φυτεύω το σπόρο, ενδυναμώνομαι, καταλαβαίνω ότι γίνεται, έχω διέστηση, θα κάνω τα δικά μου πράγματα. Εδώ σημαίνει και οικογένεια, εδώ σημαίνει και παιδί, ή έχω παιδιά, έχω ήδη κάνει παιδιά. Βρείτε πάθος στη ζωή σας, αυτά ελκύετε, αυτά θέλετε να έλξετε. Και μία από τις θετικές κάρτες είναι ο Ερημίτης. Δώσε χρόνο, λέει εδώ. Θέλετε, δεν θέλετε διαλογισμό? Κάντε προσευχή. Γιατί πολλοί να λένε, α, διαλογισμός, αυτά δεν μου ταιριάζει, δεν μου κάνει, εντάξει, και κάντε προσευχή. Στοχαστείτε. Διδασκαλία και ανακάλυψη του εαυτού. Εδώ από πίσω κρύβεται το ζώδιο της Παρθένου, που σημαίνει αναλύω, ψάχνω την ψυχή μου, πολλές φορές χρειάζομαι και το χρόνο μου. Βεβαίως, ο σπόρος για να φυτευτεί χρειάζεται και χρόνο. Πάρετε το χρόνο σας, αλλά όμως αυτό που ελκύεται στο τέλος θέλει να σας δώσει χαρά. Έχετε δικαίωμα στη χαρά. Το αφήνω για λίγο εδώ, μέχρι να τα μαζέψω, για να πάμε μετά στην τρίτη επιλογή. Και πάμε λοιπόν στην τρίτη επιλογή. Είναι η επιλογή που έχω επιλέξει εγώ για να δω τι θέλει να μου πει αυτό το σύμπαν και σε μένα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πάμε να αναλύσουμε, να δούμε τις κάρτες μας, να δούμε τι έχει γίνει. Πρώτη κάρτα, ανάποδα ο Πλούτονας. Αυτό είναι καλό. Ο κίνδυνος και η ατυχία βγήκε ανάποδα. Γιατί σας είπα, αυτές είναι οι κλασικές κάρτες, έχουν μια διαφορετική ερμηνεία, αλλά εδώ ο Πλούτονας ανάποδα σημαίνει ότι χάνει τη δύναμή του. Ότι γίνεται μια ατυχία, αλλά γρήγορα όμως μπορούμε και συνερχόμαστε, να το πω κάπως έτσι. Και βεβαίως υπάρχει και ένα είδος προστασίας εδώ πέρα. Το αφήνω. Στη συνέχεια έχουμε το 5. Ναι, υπάρχουν ανταγωνιστές, κρύβεται και ένας κρυός από πίσω εδώ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας αμφισβητούν, μας κάνουν, και βεβαίως εννοείται ότι στη δουλειά γενικότερα, την πνευματική, επειδή υπάρχει το φαινόμενο του ζηλωτή, δεν ξέρω να το γνωρίζετε, οι ζηλωτές ήταν φανατικοί πνευματικοί, ας το πούμε μια σέκτα ήτανε, στην εποχή του Ιησού οι ζηλωτές και λίγο πιο πίσω, ήτανε, πιστεύανε σε αυτά που πιστεύανε με τέτοιο ζήλο, όπου πραγματικά δεν κάνανε πίσω σε καμία περίπτωση. Εδώ λοιπόν τι γίνεται? Εμείς ελκύουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βαλθεί να αποδείξουν ότι έχουν άδικο. Συμβαίνει. Και μου πείτε ότι δεν είναι τυχαίο. Και βέβαια τώρα έχουμε εδώ πέρα, μάλιστα, έναν όριμο άντρα, πετυχημένο, με κύρος, με δύναμη, ο οποίος είναι ο Σκορπιός. Εγώ έχω Ποσειδώνα στο Σκορπιό, οπότε μου ταιριάζει απόλυτα, και δείχνει την υπερηφάνεια, βεβαίως δείχνει τη δύναμη, την οριμότητα των αποφάσεων, οπότε εσείς ελκύεστε ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί, Σκορπιούς. Τώρα προσέξτε, όταν λέμε Σκορπιό μπορεί να είναι ζώδιο, οροσκόπος, μεσουράνημα, ναι, ή μεσουράνημα, λοιπόν,
το οποίο είναι και τα καρπικά και όλα εκεί πέρα, και δείχνει ότι είναι. Μη φοβάστε, οι ατυχίες γρήγορα αλλάζουν. Υπάρχουν ανταγωνιστές, θα το έχετε, το ελκύεται αυτό το πράγμα, διότι έτσι θα μάθετε, διότι έτσι θα μπορέσετε να αναπτύξετε την περηφάνεια. Ή είστε εσείς, ή υπάρχει κάποιος εκεί, ο οποίος είναι σε αυτά τα πράγματα και σας βοηθάει όμως και σας δίνει δύναμη. Οι επόμενες λοιπόν τρεις κάρτες. Υπάρχει μια θηλιά, βεβαίως, στεναχώρια, δόλια μέσα, υποκινητές, άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί για να σας βάλουν, να σας παγιδεύσουν. Να δω και εδώ η παγίδευση λοιπόν. Αλλά, προσέξτε, εδώ είναι όρθιο. Παγίδευση, αλλά με δυνατότητα διαφυγής. Επιθέσεις και ανταγωνισμός, αλλά και νέοι στόχοι. Εδώ σημαίνει ότι σας βάζουν παγίδα, αλλά ξεφεύγετε. Μας βάζουν παγίδες, αλλά ξεφεύγουμε. Ό,τι και να κάνουνε, είναι έτσι το κάρμα που ενεργοποιείται, το οποίο σου λέει, όπα, εσύ τη βάζεις την παγίδα, αλλά δεν αγαπάω μόνο εσένα που βάζεις την παγίδα, αγαπάω και τον άλλον που τον πιστήνεις. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει δυνατότητα διαφυγής. Εδώ σημαίνει η θηλιά, σημαίνει ότι είναι το κρέμασμα, η προδοσία κυρίως από φίλους. Από ανθρώπους, συνεργάτες, φίλους, που δείχνουν τα ύπολα κίνητρά τους. Έχετε το υπόψη σας, υπάρχει ανταγωνισμός, τι να κάνουμε, οι άνθρωποι σκέφτονται με πολύ κατώτερες ενέργειες, ρίχνουν δηλαδή πολύ το επίπεδο. Έτσι είναι όμως, μαθαίνετε από αυτό και προχωράτε. Και βέβαια και μάτι. Α, το μάτι είναι όρθιο εδώ, προσέξτε. Το μάτι είναι προστασία. Το μάτι εδώ σημαίνει ναι, μεν συγκεντρώνω πληροφορίες, έχω πολύ σωστή αντίληψη, αποκαλύπτονται τα πράγματα και έτσι μπορώ και προστατεύομαι. Παιδιά, κοιτάξτε. Εδώ λοιπόν είναι το εξής. Είναι ότι ναι, θα υπάρξουν άνθρωποι που θέλουν να μας στεναχωρήσουν, να μας κρεμάσουν. Έτσι είναι, τι να κάνουμε, ανταγωνισμός. Μας στείλουν παγίδες, αλλά όμως η αντίληψη που έχουμε είναι τόσο ισχυρή που καταλαβαίνουμε, διαισθανόμαστε αμέσως τι πάνε να κάνουν και ας είναι, ας μην έχουμε και επαφή άμεσα μαζί τους και έτσι λοιπόν μπορούμε και ξεφεύγουμε. Μπορούμε και προστατεύουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό βγαίνει και αυτός εδώ πέρα που είναι πολύ ισχυρός και δυνατός, διότι ο Σκορπιός έχει και απίστευτη διέστηση και μπορεί να ξεφύγει από τις παγίδες που του βάζουν. Εδώ τώρα. Πάμε να δούμε τα επόμενα. Βεβαίως, είναι ο κύριος της απώλειας, είναι οι στεναχώριες που έχετε περάσει, μια γυναίκα που φροντίζει και βεβαίως τι υπάρχει εδώ. Υπάρχει και εδώ ο υπότης των ξυφών. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε εδώ με ένα. Πολλές φορές, λόγω της ευαισθησίας που έχετε, διότι είμαστε ευαίσθητες ψυχές, καργά τα ψέματα, διότι ο Σκορπιός, όπως και να το κάνουμε, έχει μια αρκετή ευαισθησία, παρόλη τη σκληράδα που μπορεί να δείχνει. Εδώ σημαίνει, λοιπόν, κρύβεται ένας ζυγός από πίσω, ο οποίος... Ναι, να τα βάλω σε μια σειρά λίγο, μισό λεπτό. Εδώ τώρα δείχνει ένα ζυγός. Κυρίως κρύβεται ένας ζυγός από πίσω. Αυτή η κάρτα έχει αυτό το κρυφό, αλλά έχει και άριστο Σκορπιό, που είναι και εδώ πέρα Σκορπιός. Που λέει ότι εδώ υπάρχει μια απόσταση μεταξύ καρδιάς και μυαλού. Είναι σε σύγκρουση. Λέγεται ο κύριος της απώλειας, δεν βλέπει τι έχει κερδίσει στη ζωή του, αλλά όμως λέει ξέχνα και χαμογέλα, αντί να θυμάσαι και να λυπάσαι. Ό,τι έγινε στο παρελθόν έγινε, ξέχασέ το και προχώρα. Κρύβεται το έψιλον από πίσω σαν γράμμα, ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα, αλλά έχεις τη δυνατότητα να βγεις. Έχεις ανθρώπους σου κοντά σου οι οποίοι σε αγαπάνε. Κυρίως μπορεί να είναι κάποιες γυναίκες, μπορεί να είναι μια μάνα, μπορεί να είναι μια σύντροφος, μπορεί να είναι μια φίλη, η οποία όμως σε παροτρύνει, κρύβεται κυρίως εγωκερίνα από πίσω, όχι ότι δεν υπάρχουν και τα υπόλοιπα ζώδια, υπάρχει και το ζώδιο της Παρθένου και το ζώδιο του Ταύρου βεβαίως, εννοείται, είναι το νερό της γης που είναι θεραπευτικό. Και είναι εκεί για να σε προστατέψει και να σε βγάλει, διότι εδώ λέει τα πλούτη είναι ένα χαρούμενο μυαλό. Αντί να είσαι έτσι, συνεφιασμένο, συνεφιασμένη, έρχεται αυτή εδώ πέρα για να σου δώσει μεγάλη υποστήριξη. Μη και γάμα από πίσω. Και το επόμενο χαρτί που έρχεται είναι το τόλμα. Είναι η δύναμη. Όρμα, ρε παιδί μου, σου λέει. Ναι, κρέβονται οι δίδυμοι. Υπάρχουν άνθρωποι, γιατί εδώ έχει μια διπλή έννοια, υπάρχουν άνθρωποι που είναι δόλοι και ύπουλοι. Υπάρχει το κάπα, το α και το ω, σαν γράμματα. Βεβαίως είναι και τα υπόλοιπα ζώδια, αλλά κυρίως είναι η δίδυμη, είναι η επικοινωνία και σου λέει εδώ πέρα τόλμα, αλλά μην χάσεις τον εαυτό σου.
σημαίνει ότι, οκ, okay, εντάξει, στη ζωή θα τολμήσεις, θα κάνεις πράγματα, θα υπερασπιστείς τον εαυτό σου, αλλά μην το κάνεις με την έννοια της εκδίκησης, της στιγνής εκδίκησης, της σκληρής εκδίκησης. Αυτό λοιπόν που ελκύουμε εμείς είναι, οκ, okay, στεναχώρια, άνθρωποι οι οποίοι όμως μας αγαπάνε, μπορεί να είναι και οικογένεια, μπορεί να είναι, είπαμε, σύντροφος, μπορεί να είναι συνεργάτες, μπορεί να είναι φίλοι, φίλες κτλ. Που είναι εκεί για εμάς, για να μας βοηθήσουν και λέει τόλμα, στη ζωή σου τόλμα. Μη φοβάσαι, τόλμα, κάνε αυτά που είναι να κάνεις, προχώρα. Και βεβαίως εννοείται, υπάρχουν νεαρά άτομα εδώ, τα οποία, μάλλον κάτω των 42, τα οποία έρχονται προς εσένα γιατί θέλουν να σε βλέπουν στεναχωρημένο, στεναχωρημένη. Και θέλουν να σε γκρεμίσουν. Αλλά όμως το καταλαβαίνεις, να σε βάλω σε μια θηλιά δηλαδή, αυτός έρχεται να σε βάλει σε μια θηλιά, αλλά το καταλαβαίνουμε και ξέρουμε και ποιοι είναι κιόλας. Το καταλαβαίνουν, το ξέρετε ποιοι είναι και ποιες είναι, νομίζουν ότι μπορούν να κρυφτούν. Γιατί εδώ είναι δόλιος, είναι ύπουλος, κρύβεται, κάνει ύπουλες κινήσεις, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Και επειδή είμαστε τυχεροί εμείς, έχουμε τρεις κάρτες κάρμα, είναι το νούμερο 7, ο 7ος νόμος, ο 4ος νόμος και ο 3ος νόμος. Πάμε να τα εξηγήσουμε λίγο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρίως ας το πάμε έτσι με τον 7ο νόμο. Είναι η υπομονή. Εδώ το δείχνει. Είναι η υπομονή. Σημαίνει ότι όλα θα συμβούν σε έναν απόλυτο συγχρονισμό εφόσον δείξεις υπομονή. Χρειάζεται να περιμένεις λιγάκι. Ο επόμενος νόμος είναι της αποδοχής που σου λέει ότι ξέρεις κάτι. Να προκαλέσεις αλλαγές στη ζωή σου, θετικές, αλλά πρέπει να αποδεχτείς τις καταστάσεις. Το καλό, το κακό, δεν σε δέχτηκαν, σε απέρριψαν, δεν σε θέλουν εκεί, θέλουν να σε διώξουν, να σε κάνουν. Σου λένε δεν αξίζεις. Εγώ αξίζω περισσότερο, λέει αυτός, εσύ δεν αξίζεις. Και στεναχωριέσαι. Όχι, δεν τους κάνω τη χάρη. Οπότε λέει εδώ, ρεαλισμός. Είναι αυτό που είναι και προχωράμε. Βλέπουμε τα γεγονότα και προχωράμε. Εξάλλου, έχεις μεγάλη προστασία. Έχουμε μεγάλη προστασία. Και ο 3ος νόμος είναι της προόδου. Το τι θα εμπεριωθείς. Ποιες είναι οι επιθυμίες και πού πραγματικά θες να αναπτυχθείς και να προχωρήσεις εξαρτάται αποκλειστικά από σένα. Μην υποφέρεις, αλλά και μη συμβιβάζεσαι λόγω των συνθήκων και προχώρα. Και μία πολύ θετική κάρτα είναι ο μάγος. Ο μάγος λοιπόν είναι μια συγκλονιστική κάρτα και σημαίνει ανεξαρτησία, δύναμη, μαγικά πράγματα, έχεις τη θεραπεία με το μέρος σου, έχεις την ικανότητα, η ζωή είναι μαγική, γνωρίζεις, έχεις τεράστιες γνώσεις, έχεις μεγάλο ένστικτο, έχεις μεγάλη διέστηση, στηρίζεσαι στα πόδια σου, καταλαβαίνεις τους καρμικούς νόμους, καταλαβαίνεις τι γίνεται, οπότε είσαι έτοιμος, έτοιμη να ξεπεράσεις τα εμπόδια. Οπότε αυτό ήταν και το τρίτο κομμάτι, αυτή ήταν η τρίτη επιλογή, πάμε λοιπόν στην τέταρτη επιλογή. Να δούμε και εκεί τι μας επιφυλάσσει. Και πάμε λοιπόν στην τελευταία και τέταρτη επιλογή μας, να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Εδώ είναι η βεντάλια λοιπόν και να δούμε τι έχει να μας πει. Πρώτο χαρτί είναι υποστήριξη, ασφάλεια και διέστηση. Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι η δύναμη λοιπόν. Το επόμενο είναι, απογοητεύσεις κυρίως, αλλά και άμυνα, κρατάμε άμυνα από κάποια πράγματα, καταστάσεις, εδώ είναι καταστάσεις, ελκύουμε κυρίως καταστάσεις, και ήττα και μιζέρια, ταπείνωση, απώλεια, υγεία. Εσείς λοιπόν είστε ευάλωτοι, ευάλωτες στις καταστάσεις οι οποίες μπορεί να έρχονται. Εδώ έχουμε έναν Κρόνο, εδώ έναν Υδροχό, και εδώ πέρα έχουμε ότι... έρχονται πράγματα τα οποία μας δυσκολεύουν. Λοιπόν, καταστάσεις λοιπόν που σας αρρωσταίνουν, σας απογοητεύουν. Έχετε στήριξη, αλλά όμως υπάρχει και αρκετή απογοήτευση γενικά. Αυτό συμβαίνει λοιπόν και στα ερωτικά και στα επαγγελματικά. Δυσκολίες, απογοητεύσεις. Η υποστήριξη μπορεί να έρχεται από κάποιο συνάδελφο. Η υποστήριξη μπορεί να έρχεται από έναν άνθρωπο από τον οποίο είναι εκεί κοντά μας για να μας βοηθήσει. Για να δούμε και τα υπόλοιπα. Νερό, πολύ καλό αυτό εδώ. Δύναμη, εξαιρετικό και αναγέννηση. Πολύ θετικές αλλαγές εδώ πέρα. Με τις καρμικές αυτές κάρτες εδώ δείχνει ότι ναι, σαν άνθρωποι θα έχουμε αυτές τις αλλαγές, αλλά έχουμε νερό που σημαίνει θεραπεία και εξαγνισμός και καλή υγεία. Οπότε αυτό το πρόβλημα της υγείας που μπορεί να μας έρθει εδώ πέρα σαν κατάσταση που μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Δύναμη, στήριξη, σταθερότητα, ασφάλεια ή και ανθρώπους που είναι κοντά μας και μας δίνουν αυτή τη δύναμη και αναγέννηση.
επανεκκίνηση και νέοι κύκλοι. Είναι σημαντικό εσείς να καταλάβετε ότι συντονίζεστε και ενεργοποιείτε εκείνο τον νόμο ο οποίος κάνει την επανεκκίνηση που λέμε. Δηλαδή, ότι ξεκινάμε πάλι από την αρχή, αναγεννιόμαστε. Έχετε τη δυνατότητα της αναγέννησης σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι πολύ καλό. Και στα ερωτικά, και στα επαγγελματικά, και στην επικοινωνία, και στις φιλίες, και στο να κάνετε καινούργια ξεκινήματα, και να χτίσετε και να κάνετε. Πολύ καλό. Για να δούμε τα επόμενα λοιπόν. Εδώ έχουμε λοιπόν, μάλιστα, εδώ έχουμε τον τρελό, που είναι πολύ καλό. Εδώ έχουμε την προστασία, να δείτε η προστασία και η αναγέννηση. Και βεβαίως έχουμε το 9 τον κυπέλο. Εδώ λοιπόν έχουμε γράμματα. Όμικρον ζήτα, εδώ έχουμε το έψιλον και εδώ έχουμε το γιώτα. Είπαμε όνομα, επώνυμο ή παρατσούκλι. Γίνονται πολλά πράγματα ξαφνικά στη ζωή σας. Έτσι ξαφνικά που λέμε. Έχετε όμως πολύ μεγάλη προστασία. Εδώ είναι ο Αρχάγγελος Ραφαήλ, για άλλους είναι ο Μιχαήλ, δεν έχει σημασία. Είναι η προστασία που σημαίνει. Και βεβαίως ότι μπορείτε να εύχεστε και να έχετε ανταμοιβή στη ζωή σας. Πατάτε πολύ καλά. Εσείς φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο ελκύεται εκείνες τις καταστάσεις οι οποίες σας ανοίγουν δρόμους. Εδώ λέει, ζήσε στο παρόν, βρες την αιωνιότητα σε κάθε στιγμή, είναι λίγο φιλοσοφικό. Εδώ λέει όμως ότι οι διαφορές φέρουν την αρμονία. Οι διαφορές φέρουν την αρμονία. Οι διαφορές είναι εδώ. Οι διαφορές επίσης είναι νερό, γη και αέρας. Αυτός ύπταται κιόλας. Και λέω ότι αυτές οι διαφορές είναι αυτές που φέρουν την εξέλιξη. Βέβαια χρειάζεται υπομονή και νερό έχουμε πολύ εδώ πέρα. Είστε θεραπευτές εσείς. Έχετε μεγάλη θεραπευτική δύναμη. Και βεβαίως εδώ, το 9 κυπέλων, μας δηλώνει ότι τι υπάρχει, χαρούμενη ζωή, σύμφωνα όμως με τη φύση μας. Εδώ μπορούμε να κάνουμε τις ευχές μας και να τις υλοποιήσουμε. Αυτό το οποίο ονειρεύεστε μπορεί να το πετύχετε. Πώς όμως, το πετυχαίνουμε έτσι απλά? Όχι, εδώ πρέπει να ενεργοποιηθούν κάποια πράγματα. Τι να ενεργοποιηθεί? Πώς θα φτάσετε εδώ πέρα? Με δύναμη, με αναγέννηση, με θεραπεία, με υπομονή και φυσικά εννοείται και με όραμα. Εδώ σημαίνει βάζω και ένα όραμα. Ένας καινούριος έρωτας θέλει νερό. Εννοώ δηλαδή θέλει ροή συναισθήματος. Μια δουλειά θέλει δύναμη. Μια καινούρια συνεργασία θέλει δύναμη. Δεν σας κάνει δουλειά που είστε εσείς, θέλετε αναγέννηση, πρέπει να προχωρήσετε. Έχετε προστασία. Θέλετε ένα νέο ξεκίνημα. Φυσικά χρειάζεται δύναμη. Θέλετε να προχωρήσετε στη ζωή σας. Θέλει δύναμη. Όπως και να το κάνουμε. Έτσι απαντάνε λοιπόν αυτές οι δυναμικές. Ναι, απογοητεύεστε. Ναι, υπάρχει ένας θυμός. Υπάρχει μια μιζέρια καμιά φορά. Υπάρχει ίσως μια ταπείνωση. Δηλαδή ότι ρε παιδί μου, γιατί μου το έκανε αυτό. Αλλά όμως έχετε πολύ μεγάλη δύναμη για να μπορέσετε να προχωρήσετε και να κάνετε και καινούργια ξεκινήματα στη ζωή σας. Και σε ερωτικό επίπεδο και σε επαγγελματικό. Ποιοι είναι οι νόμοι, για να δούμε τους νόμους. Έχουμε λοιπόν τον νόμο, τον πέμπτο και έκτο νόμο. Είναι ο νόμος της δημιουργίας, που σημαίνει ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς τη δική σου έγκριση. Εσύ και μόνο είσαι ο δημιουργός του εαυτού σου και ολοκληρώνεται έτσι το δικό σου έργο με την επιτυχία που θες εσύ. Και ο άλλος νόμος, ο έκτος, είναι ο νόμος του αίτιου και του αιτιατού. Εδώ ορίζουν ότι οι πράξεις μας θα καθορίσουν το αποτέλεσμα. Θες να φτάσεις εδώ, πρέπει να γίνουμε πράξη. Ναι, θέλει δύναμη. Και μία πολύ θετική κάρτα για σένα που έρχεται για να σε στηρίξει είναι η εμπειρία της ζωής. Ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν ξαφνικά και αυτό συντονίζεται με αυτό εδώ πέρα το ξαφνικό. Αποκαλύψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές και καιρός να απλώσεις τα φτερά σου. Εσύ λοιπόν θα ανακαλύπτεις διότι το ελκύεις, θα σου αποκαλύπτονται πράγματα. Σε αυτά που έχουν γίνει, στη ζωή, στις σχέσεις, κρυφά μυστικά τα οποία στα κρατάγανε, δεν στα λέγανε, στις συνεργασίες, στα επαγγελματικά, στις σχέσεις, παντού. Αυτά αποκαλύπτονται. Έρχονται λοιπόν, αλλά είναι εμπειρίες ζωής για να τις εμπειριωθείς, έρχονται, ενεργοποιούνται οι νόμοι, αλλά το θέμα είναι εσύ πώς θα αντιδράσεις σε αυτούς τους νόμους. Και βεβαίως ξεκινάς με πολύ δύναμη. Εσείς λοιπόν του τέταρτου πακέτου και τα υπόλοιπα πακέτα ήταν εξαιρετικά, έχετε πολύ δύναμη να ανταπεξέλθετε σε όλες τις απογοητεύσεις της ζωής και να προχωρήσετε. Ελκύεται λοιπόν εδώ εσείς κυρίως καταστάσεις, γιατί εδώ σημαίνει καταστάσεις, βέβαια εδώ τώρα πρόσωπα, κυρίως αυτά τα πρόσωπα δεν είναι πρόσωπα με την έννοια του προσώπου του υπαρκτού, είναι με την έννοια των πνευματικών καταστάσεων. Ελκύεται όμορφα πράγματα και όμορφες δυναμικές. Ωραία λοιπόν, να σας πω κάτι το οποίο θέλω τώρα να σας πω. Αγαπημένοι μου φίλοι φίλες, αυτό ήταν λοιπόν
όσον αφορά για τις καρμικές καταστάσεις που ελκύουμε σε ανθρώπους και σε καταστάσεις γενικότερα. Ελπίζω να σας βοήθησε, να σας έδωσε μια έμπνευση, να άνοιξε λίγο τα μάτια σας, εν πάση περιπτώσει να πήρατε όποια βοήθεια πήρατε. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, αν είσαι νέος και βλέπεις αυτό το βιντεάκι, θα μου έδινε πολύ μεγάλη χαρά να κάνεις μια εγγραφή, ένα like και φυσικά να πατήσεις το καμπανάκι και να ενεργοποιήσεις τις ειδοποίησεις που είναι στο όλες, διότι έτσι βοηθάς το κανάλι να αναπτυχθεί, διότι όπως και να το κάνουμε, έτσι είναι οι κανονισμοί, έτσι βοηθάει το κανάλι μέσα από αυτούς τους τρόπους, αυτοί είναι οι κανόνες του YouTube. Έλα λοιπόν και εσύ στην παρέα μας για να κάνουμε τέτοια ρηξίματα, να περνάμε πάρα πολύ όμορφα, να παίρνουμε έμπνευση τουλάχιστον ή και προβληματισμούς και ερωτηματικά κτλ. Σε αυτό το σημείο λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους για τη στήριξή σας, να σας ευχαριστήσω για το που ήσασταν εδώ πέρα μαζί, που ήμασταν όλοι μαζί και κάναμε αυτό το βιντεάκι, πραγματικότητα. Να είστε όλοι καλά, εννοείται ότι μπορείτε να γράψετε κάτω το βίντεο ό,τι θέλετε, εγώ απαντάω, αν έχετε κάποιο προβληματισμό ή κάποιο ερώτημα ή οτιδήποτε άλλο. Να σας ευχαριστήσω, να είστε όλοι καλά, να έχετε καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας, για τα καλά σας λόγια. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με ένα ακόμα πάρα πολύ όμορφο βίντεο. Να είστε όλοι καλά.